Το με τους 15χρονους αμέσως κινητοποίησε και το Υπουργείο της Παιδείας και με έκανε κάποιες παρεμβάσεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Σισμανή. Καλημέρα σας. Απλά να πω ότι είμαι η προϊστάμενη της υπηρεσίας εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Το έχω σωστά στον τίτλο, το διάβασα εγώ λάθος. Απολογούμε, προϊστάμενη υπηρεσίας εκπαιδευτικής ψυχολογίας του Υπουργείου της Παιδείας. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, επειδή πρόκειται για μια πολύ σοκαριστική όμως ιστορία, που έχει να κάνει αυτή την φορά, γιατί ξυλοδαρμούς συμπλοκές είχαμε, όχι ότι είναι πιο μέτριο αυτό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μαχαίρωμα. Όντως, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα μεταξύ ανηλίκων, με τη χρήση όπλου στη συγκεκριμένη περίπτωση μαχαιριού. Σίγουρα μας έχει συγκλονίσει και εμάς. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αφήσουμε να περάσει χωρίς να το θεωρήσουμε πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Να πω ότι η υπηρεσία εκπαιδευτικής ψυχολογίας μαζί με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως την ομάδα άμεσης παρέμβασης. Χειριστήκαμε το γεγονός από την πρώτη στιγμή. Είμαστε στη διάθεση του σχολείου, των παιδιών, των γονιών, αν χρειαστούν και όποτε χρειαστούν στήριξη συμβουλευτική, είμαστε στη διάθεση τους. Ναι. Εντάξει, είναι κάποιες συμπεριφορές οι οποίες αντιλαμβάνομαι ότι φουντώνουν, μεγαλώνουν. Δεν ξέρω, εσείς να μου πείτε, εσείς τα ξέρετε και καλύτερα. Μπορεί οποιοδήποτε να είναι ενδυνάμει το οτιδήποτε, αλλά για τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές δεν πρέπει να υπάρχει κάτι από προηγουμένως, να βλέπεις κάποια σημάδια, να παρατηρείς κάτι στην συμπεριφορά. Και ποιος τελικά είναι ο υπεύθυνος, ο οποίος θα το δει, θα το καταλάβει και θα σπεύσει να βοηθήσει, να στηρίξει αυτά τα παιδιά? Κοιτάξτε, η σχολική βία είναι ένα κομμάτι γενικότερο της βίας. Όπως υπάρχει στην κοινωνία η βία, υπάρχει και στο σχολείο. Σίγουρα είναι πολλοί παράγοντες που δημιουργούν επιθετικότητα και βία σε έναν άτομο, σε έναν παιδί, σε έναν έφηβο. Υπάρχουν λόγοι οικογενειακοί, ατομικοί, σχολικοί. Το ποιος θα το κοιτάξει, σίγουρα όλη η κοινωνία πρέπει να εμπλακεί. Εμείς σαν Υπουργείο Παιδείας έχουμε μια σειρά από μέτρα. Χρειάζονται μέτρα στην κοινωνία γενικότερα. Ναι. Ο πρώτος που πρέπει να αναγνωρίσει είναι ο γονιός σίγουρα. Αλλά πολλές φορές οι γονείς δυστυχώς δεν είναι ούτε ήδη στην κατάσταση για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν. Έχουμε οικογένειες που είναι σε τέτοιο βαθμό τις λειτουργικές πλέον που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά ούτε να αντιληφθούν ότι κάτι συμβαίνει. Ναι. Οπότε εδώ είναι και ο ρόλος των εκπαιδευτικών που πρέπει να έχουν έγκαιρη αναγνώριση και να μπορούν να παραπέμψουν και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Σωστά. Σίγουρα η πρόληψη είναι πιο σημαντική. Προσπαθούμε να έχουμε προγράμματα προληπτικά με έμφαση στην προδημοτική. Σίγουρα να πω ότι μια μικρή μερίδα μαθητών είναι που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, αντικοινωνικής συμπεριφοράς, τόσο στο σχολείο όσο και εκτός σχολείου. Mm-hmm. Βλέπετε τώρα ήταν εκτός σχολείου. Και όταν τα πλήστα περιστατικά είναι εκτός ορών σχολείου, αλλά δεν σημαίνει τούτο ότι πρέπει να μας απασχολούν στο σχολικό σύστημα, να αφορούν μαθητές. Μάλιστα, ναι. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε σαν υπηρεσία ήδη αναπτύξει μια πρόταση για ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, ένα εναλλακτικό πλαίσιο, όπου τούτα τα παιδιά που είναι αριθμητικά λίγα, όπως σας είπα, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα, να εκπαιδεύονται σε ένα ξεχωριστό πλαίσιο, όπου να τη χάνουν και θεραπεία στο ίδιο πλαίσιο για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για να επιστρέφουν μετά πίσω στο σχολείο τους. Αυτό που βρίσκεται... Ήταν μια διαχρονική πρόταση. Δηλαδή, εδώ και πολλά χρόνια την έχουμε εισηγηθεί σαν υπηρεσία. Θεωρώ ότι τούτη στιγμή είναι κατάλληλη για να μπει σε εφαρμογή. Μπορούμε να την εφαρμόσουμε. Υπάρχουν οι δομές, υπάρχουν τα ανάλογα άτομα που θα στελεχώσουν αυτές τις δομές. Τα έχουμε όλα αυτά, κυρία Σισμάνη. Γιατί ως πρόταση βεβαίως είναι πολύ αξιόλογη και θα έπρεπε εδώ και χρόνια να μπει σε εφαρμογή, όπως είπατε. Τα έχουμε όλα τα υπόλοιπα που θα μπορούν να το κάνουν πραγματικότητα? Φυσικά υπάρχει ανάγκη για συντονισμό των υπηρεσιών και των Υπουργείων. Άρα θέλει βούληση. Βέβαια. Ναι, ναι. Φτάνει να υπάρξει σε εργασία
με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, όπως το Γραφείο Ευημερίας, τις υπηρεσίες Υγείας, Υγείας, Υπουργείων Υγείας, Εργασίας, Παιδείας. Βάλτε τους, φέρτε τους κοντά. Ξέρω ότι κάνετε πολύ αγώνα και εσείς προσωπικά, αλλά θα πρέπει και οι άλλοι να το δουν αυτό και να αντιληφθούν το πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο. Και για να μένει για αρκετά χρόνια στο σιρτάρι, σημαίνει ότι για κάποιο λόγο δεν προχωρούν. Εμείς να ευχηθούμε. Απλά να πω ότι η πρόταση τώρα, η καινούργια πρόταση που έχει γίνει με την. Με την νέα κυβέρνηση, ναι. Τώρα έχει γίνει η πρόταση. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει βούληση για να γίνει. Ναι. Μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μην έχει γίνει. Ευελπιστούμε. Ναι. Εμείς το ευχόμαστε πραγματικά. Ναι. Εμείς θέλουμε να λέμε τα καλά. Εμείς θέλουμε να λέμε τα πράγματα που γίνονται. Αρκεί να γίνονται, κυρία Σισμάνη, και είναι κάτι που πολεμάτε εσείς αρκετό καιρό. Έτσι, απλά να πω ότι και σαν υπηρεσία ναι, πολεμούμε, αλλά. Για να μπορέσει να λύσει ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα όπως το πρόβλημα της βίας, να το λύσει πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τουλάχιστον να το μειώσει. Σίγουρα θέλει ένα ψυχολόγο, ένα σχολείο. Δεν μπορεί να είμαστε ούτε με 10 σχολεία, ούτε με 5, ούτε με 15. Καλά κάνετε και το λέτε. Είναι αυτό που φωνάζουμε και εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και άμεσα. Άρα δεν μπορείς να ρίχνεις ευθύνες σε λειτουργούς και ανθρώπους, οι οποίοι ναι, μεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν έχουν αριθμητικά την δύναμη να την κάνουν και στον χρόνο που πρέπει και στο ίδιο σημείο που πρέπει. Και αυτό θέλει βούληση, κυρία Σισμάνη. Αν θέλουμε να προχωρούμε και να λέμε ότι κάνουμε βήματα μπροστά, πρέπει να υπάρξουν αυτές οι πολιτικές αποφάσεις που θα κάνουν αυτά που εσείς φωνάζετε και αυτά που λέτε, γιατί εσείς τα βλέπετε. Δεν τα βλέπει κάποιος άλλος. Εγώ θα φύγω τώρα, θα προχωρήσω να πάω σε άλλο θέμα. Ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί από την τηλεόραση θα πάει σε άλλο θέμα. Ο κάθε υπουργός, ο κάθε αξιωματούχος θα δούνε την ατζέντα τους και έχουν 30 θέματα πάνω. Εσείς είστε αυτοί με όμικρον γιώτα που μένετε σε αυτά τα θέματα. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα. Δίκιο. Είναι η καθημερινότητά μας. Συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι θέλω να τα μηδενίζω όλα, διότι τα τελευταία χρόνια... Μα δεν είναι θέμα μηδενισμού. Υπάρχει αύξηση της υπηρεσίας. Ναι, θέλω να πω και τα καλά. Αυξηθήκαμε σε σημαντικό βαθμό. Απλά δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν είναι ικανοποιητικό. Αν δεν είμαστε στο σχολείο, δεν μπορούμε να δράσουμε σωστά. Να τα λέτε, να τα λέμε κι εμείς και πιστεύω ότι υπάρχουν αυτιά που ακούνε. Υπάρχουν βεβαίως και αυτά τα αυτιά που είναι μονίμως κλειστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό, συνέχεια, γεια σας.